αδιαφή. Άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Κάλεστε υπόμενοι άνθρωποι. Τόσο σκατό ψυχή άνθρωποι. Ανιαφή, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Τόσο λεβέντιδες άνθρωποι. Τόσο βολεψάκιδες άνθρωποι. Ανιαφή, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Κάλεστε υπόμενοι άνθρωποι. Τόσο σκατό ψυχή άνθρωποι. Ανιαφή, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Τόσο λεβέντιδες άνθρωποι. Τόσο βολευσάκιδες άνθρωποι. Έχεις φασίστα παππού. Είδα να κάνει σάματα στο λεωφορείο. Αφού ανεβήκαν τρεις Σύριοι κύριοι που ήρθαν και κόλλησαν σε άλλους δύο. Γίναν πολύ και φοβάται όπως λέει τον κόσμο που ζει. Κινδυνεύει πολύ. Λες και σύνταξη που έχει αρκεί για να μην κινδυνεύσει στην πρώτη στραφή. Και μια ψεκασμένη γιαγιά που έχει μια Παναγιά να ανάβει κεριά. Και νομίζει εξαιτία αυτή επιζή. Πιστεύει ότι δεν ξέρουν οι γιατροί. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι του πει. Η φαρμακευτική τι κι αν έχει πεθάνει και έχει σωθεί. Επειδή την προλάβαν αυτοί οι γιατροί. Αλλά απλά ο Θεός δεν τη θέλει νεκρή. Ένα λεβέντη σφίχτη αδερφό. Πολλές τον χωρίζουν γιατί είναι χειριστικός. Και αγαπάει τη γυναίκα. Αλλά απλά αγαπάει να γαμάει τη γυναίκα. Και αγαπάει να χτυπάει τη γυναίκα. Αγαπάει να φορά αυτή το make-up. Να κρύβει τα χτυπήματα, τα μπουκέτα. Μάγκας θέλει να το παίζει βεντέτα. Και μια αδερφή που αρκεί να έχει τρόπο να βγει για να δείξει κάτι που δεν είναι. Και δεν ξέρει που δεν πρέπει να πει. Ναι, τραβιέται με ένα εθνί και πρισμένο από τις κρεατίνες. Και όταν τον είδε να περηφανεύεται για ένα πογκρόμα, αυτή τάχα δεν το περίμενε. Ίσως και να ήταν απλά ένα τυχές σκηνικό. Ανιωθεί, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Κάλεστε επόμενοι άνθρωποι. Τόσο σκατό ψυχή άνθρωποι. Ανιωθεί, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Τόσο λεβέντιδες άνθρωποι. Τόσο βολεψάκιδες άνθρωποι. Ανιωθεί, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Κάλεστε επόμενοι άνθρωποι. Τόσο σκατό ψυχή άνθρωποι. Ανιωθεί, άνθρωποι, άρρωστοι, άνθρωποι. Τόσο λεβέντιδες άνθρωποι. Τόσο βολεψάκιδες άνθρωποι. Κάνα παιδάτος πατέρα σου ξέρασε πάλι χωλή. Για κάποια αδερφή όπως ο ίδιος τον είπε που είδε στην TV. Και έχουν γίνει πια τόσοι πολλοί που δεν ξέρεις ποια ποιοι είναι αυτοί. Που έχουν στο παντελόνι πουλί και δεν ξέρω γιατί. Αλλά ο straight αυτόν τι τον κόβει να σκέφτεται τι έχουν εκεί. Μου μοιάζει παράδοξο. Η μάνα σου κάτω στο γείτονα λέει πόσο είναι άρρωστο. Που έχει δει τον απέναντι να έχει στον τοίχο του κάποια εξαρτήματα. Για να το ζει το φιλί τον ασεγό. Δεν νομίζω να τη πέφτει λόγος. Απλά κράζει ότι κράζει και ο μπόγος. Διασκεδάζει ένα απλά κοιτάζει και κρίνει φυσικό τη περιβάλλον ο όχλος. Όσες εσύ παντουλές πόσο όμορφα νιώθεις για τους συγγενείς σου. Γιατί τα χαμού είναι όλοι νόμο τα γίστηκαν είναι οι πειρέτες του μίσους. Τόσο αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν να χαλάνε τη ζωή που επιλέξαν πολλοί αναγκάστηκαν να έχουν. Σαν αν αυτός και ο λόγος της ύπαρξής τους. Τόσο παίζει σιωπή γιατί κι αν διαφωνείς δεν έχεις όρεξη να σηκώσεις ανάστημα. Τόσο αυτοί διαιωνίζουν το πρόβλημα. Κανιβαλίζουν όπου βρίσκουν πάτημα. Για τους γύρω είναι άνθρωποι τόσο πολύ απλά γιατί δεν εμφάνισαν κάποιο αμάρτημα. Καλοστεκούμενοι άνθρωποι, αυτό μας αρκεί για προκάλημα.